Τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του υγειονομικού σταθμού Ηπείρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, δηλώνει ο πρόεδρος της Βασίλης Μάντζιος. Το πρόσφατο έγγραφο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με το οποίο καλείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων να εντάξει τον σταθμό στην υγειονομική υπηρεσία της, όπως εδώ και αρκετό καιρό ζητούσε το Υπουργείο Υγείας, ικανοποίησε τον πρόεδρο της ΕΨΥΠ, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η λειτουργία του σταθμού. Ο κ. Μάντζιος, αν και ακόμη δεν υπάρχει απάντηση από τον Νομάρχη Ιωαννίνων για το αίτημα της ΕΠΟ, δεν κρύβει την αισιοδοξία του πως η συγκατάθεση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης θα έρθει άμεσα, καθώς και ο ίδιος ο κύριος Καχρημάνης είχε δείξει την πρόθεσή του να συνεργαστεί για τη λειτουργία του σταθμού. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά θα περιμένω όμως πρώτα να έχω την απόφαση, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να παρουσιαστεί. Ελπίζω όμως ότι δεν θα παρουσιαστεί πλέον κανένα εμπόδιο. Και πρέπει να σας πω ότι βεβαίως όλοι οι γενιώτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και βεβαίως και όλη η κοινωνία μας, αφού είναι τόσο πολύ σημαντικό έργο και το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς. Μια ζωή, εάν καταφέρουμε και σώσουμε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.